φημίζεται το καρναβάλι της Κέρκυρας και θα συνδεθούμε, θα πάμε εκεί, καθώς γνωρίζουμε ότι στην Κέρκυρα υπάρχει και μια πολύ μεγάλη κοινότητα Κριτών που έχουμε συνδεθεί πάρα πολλές φορές. Εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Χρυσούλα Τόμπρου, η οποία είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού. Αντιδήμαρχε, πώς είστε, καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα από Κέρκυρα. Πού ακριβώς είστε? Είμαστε πάρα πολύ καλά. Και τι ξεχωριστό φόντο είναι από πίσω? Έχουμε πολύ ωραίες εικόνες όπως βλέπετε. Θα σας δείξω μερικές. Είναι η Βενετσιάνη του Ό,τι αγαπώ. Είναι εξαιρετική. Και μια πολύ ωραία κυρία. Τι να πούμε, χαιρετισμού σε όλους εκεί από Κρήτη και να τους ευχαριστήσουμε πολύ. Σας ακούνε. Βλέπουμε χαιρετισμούς, πόσο πολύ το έχετε προσπαθήσει και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Σε επαγγελματικό πλαίσιο προγραμματισμό, σωστά, αντιδήμαρχε? Ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Και είναι εικόνες μοναδικές. Εδώ είμαστε στο Δημαρχείο, το παλιό, το ιστορικό μας Δημαρχείο που βλέπετε και το κτίριο, το Σαν Τζιάκομο. Εδώ ήταν η πρώτη όπερα στην Ελλάδα που έγινε, που παίχτηκε και φυσικά στα Βαλκάνια το 1730. Αυτό είναι το παλιό μας δημαρχείο, το Σαν Τζιάκομο που σας δείχνω τώρα. Με ακούτε? Βέβαια, να εστιάσουμε στους επισκέπτες που έρχονται από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Φυσικά. Να σας πω ότι αυτές οι μέρες θεωρώ ότι είναι μοναδικές στην Κέρκυρα και πρέπει να μάθει όλη η Ελλάδα ότι εδώ κάνουμε κάτι μοναδικό, το οποίο δεν είναι την εικόνα, θεωρώ. Η παλιά πόλη της Κέρκυρας, που είναι και στην UNESCO πλέον, και εδώ λοιπόν με τις στολές αυτές, που όπως βλέπετε και στο πλάνο πάλι, είναι κάτι μοναδικό, θεωρώ. Όπως σας είπα και είπατε κι εσείς, μάλλον σας το είχα πει και πριν, ότι εδώ κάνουμε το σατυρικό καρναβάλι και το βενετσιάνικο. Το σατυρικό καρναβάλι υπήρχε στις περιαστικές περιοχές και στις περιοχές έξω από την πόλη και το βενετσιάνικο ήταν από τους αστούς της πόλης της Κέρκυρας και γινόταν μέσα στην πόλη. Αυτό λοιπόν τα συνδυάζουμε και τα δύο και κάνουμε εκδηλώσεις και για το σατυρικό και για το βενετσιάνικο. Την Κυριακή, να σας πω, έχουμε τη μεγάλη παρέλαση που ο κόσμος κλεντάει και εκεί έχουμε και τον ομιλούντα καρνάβαλο, τον οποίο και αυτό είναι κάτι μοναδικό στην Ελλάδα, θεωρώ. Ο καρνάβαλος σατυρίζει τα πάντα και πειράζει τον κόσμο που βλέπει. Ξέρετε, γνωριζόμαστε εδώ στην Κέρκυρα και πειράζει τον κόσμο που παρακολουθεί. Είναι πολλοίς κόσμος που συμμετέχει, είχαμε και την προηγούμενη Κυριακή. Είναι ένα είδος που θεωρώ το έχει και όλη η Ελλάδα αυτό. Όμως στις 12 η ώρα βγαίνει το βενετσιάνικο, η πορεία από το βενετσιάνικο καρναβάλι που περνάει και από το Λιστόν και θεωρώ ότι είναι μια μοναδική εικόνα αυτή. Τι να πούμε, είστε εξαιρετικοί. Είστε εξαιρετικοί. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά με το καλό να μεταφέρουμε αυτό το κλίμα και την ερχόμενη εβδομάδα από το καρναβάλι σας την Κυριακή και από αυτή την πολύ καλή προσπάθεια. Είναι μια θεματική προσέγγιση και εγώ προσωπικά έχω αδυναμία στις θεματικές προσεγγίσεις καθώς η Κέρκυρα έχει αποκτήσει ταυτότητα. Και αυτό είναι το σημαντικότερο όλων. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Την Κρήτη, την αγαπάμε την Κρήτη. Την αγαπάμε, έχουμε πολλά κοινά, έχουμε έρθει πολλές φορές και είναι ένα από τα αγαπημένα μας νησί. Να είστε καλά. Συνδυάζει πάρα πολλά η Κρήτη, οπότε... Να είστε καλά όπως και η Κέρκυρα. Χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά, αντιδήμαρχε, να είστε καλά. Με το καλό να τα ξαναπούμε.